Η δύναμη του Μήλου. Ναι, μεν ο Κέπλερ με τους νόμους του περιέγραψε πώς κινούνται οι πλανήτες, αλλά η θεωρία του δεν εξηγούσε το γιατί. Βρισκόμαστε και πάλι στον 17ο αιώνα. Ο Άγγλος επιστήμονας Ρόμπερτ Χουκ έφτασε πολύ κοντά στην περιγραφή της βαρύτητας. Δεν διατύπωσε ωστόσο ούτε κι αυτός ολοκληρωμένη θεωρία. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, ο Ισαάκ Νεύτον ήταν αυτός που θεμελίωσε τη θεωρία της βαρύτητας. Ο Νεύτον λέγεται ότι βλέποντας ένα μήλο να πέφτει από μία μιλιά στο έδαφος, εμπνεύστηκε τη θεωρία της βαρύτητας. Σκέφτηκε ότι η δύναμη που τραβάει το μήλο στη γη είναι η ίδια με τη δύναμη που κρατάει τους πλανήτες στις τροχές. Ο Νεύτνος λοιπόν διατύπωσε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης που λέει ότι όλα τα σώματα που έχουν μάζα έλκουν το ένα το άλλο με μία δύναμη, τη δύναμη της βαρύτητας. Η δύναμη αυτή είναι μεγαλύτερη. Όσο μεγαλύτερη μάζα έχουν τα σώματα και όσο πιο κοντά βρίσκονται μεταξύ τους. Έτσι η γη τραβά το μήλο, αλλά ταυτόχρονα και το μήλο τραβά τη γη με δύναμη βέβαια μικρή. Με δύναμη μήλου. Αν δεν ήταν μήλο και ήταν πορτοκάλι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι βέβαια.